Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΚΚΕ ασχολείται με το κρίσιμο θέμα του νερού και τη διαχείρισή του, προβάλλοντας υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι πραγματικά κοινωνικό αγαθό, σε ποιο πλαίσιο μπορεί η διαχείρισή του να γίνεται με κριτήριο την συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Πριν από 5 χρόνια ακριβώς, τον Απρίλιο του 2018, το κόμμα μας είχε κάνει μία ακόμα μεγάλη εκδήλωση μερίδα με το ίδιο θέμα, τα υλικά της οποίας εκδόθηκαν για τη σύγχρονη εποχή, αξιοποιώντας τη μέχρι τότε εμπειρία και αναλύοντας τις εξελίξεις της περιόδου, αναδείξαμε τον εχθρικό, ταξικό χαρακτήρα του κράτους, των αστικών κυβερνήσεων απέναντι στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για φθηνό και ποιοτικό νερό, υποδομές ύδευσης, αποθέτευσης, άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Από τότε είχαμε αλλαγή στον κυβερνητικό φόκο. Την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαδέχθηκε η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μπροστά μας βρίσκονται οι επόμενες βουλευτικές εκλογές. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς αν ουσιαστικά άλλαξε κάτι στο ζήτημα του νερού στην πάροδο αυτών των χρόνων, αν η όποια αλλαγή βελτίωσε την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων, αν ήταν στην κατεύθυνση κάλυψη των αναγκών τους. Ειδικά αυτές τις μέρες έχει αξία να γίνει ένας τέτοιος απολογισμός, καθώς μέσα στα θέματα της επικαιρότητας βρίσκεται και η παραπέρα εμπαρευματοποίηση του νερού με τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ότι η διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική στο ζήτημα του νερού από τα αστικά κόμματα και τις αστικές κυβερνήσεις, όπως προηγουμένως αναλύθηκε, πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου ισχυροποίησης του ΚΚΕ για τις εκλογές που είναι μπροστά μας. Στα τελευταία 5 χρόνια, λοιπόν, οι λαϊκές οικογένειες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης δεν απόλαυσαν σε καμιά περίπτωση καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες ύδρευσης. Επιβεβαιώνεται και στην περιοχή μας ότι άνοιξε ακόμα περισσότερο η ψαλίδα στις δυνατότητες που προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία, το διαθέσιμο επιστημονικό δυναμικό από τη μία και από την άλλη, στον τρόπο με τον οποίο βιώνει ο λαός της πόλης μας τις τραγικές συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής στο ζήτημα του νερού σε όλα τα επίπεδα. Ο αναπτυξιακός χάρτης των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στην περιοχή, που καθορίζουν και την πολιτική ατζέντα των αστικών κομμάτων, δεν συμπεριλαμβάνει έργα και μελέτες προς όφελος των σύγχρονων αναγκών των πολλών. Διαχρονικά, η κερδοφορία της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ΕΙΑ είναι στα ύψη, ενώ τα προβλήματα ίδρυψης παραμένουν. Οι προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες διακοπές ίδρυψης λόγω της παλαιότητας του δικτύου στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης είναι πια μέρος της καθημερινότητας. Η ΕΙΑ ως καπιταλιστική επιχείρηση διοχετεύει τα κέρδη της σε νέες επενδύσεις που θα της φέρουν πρόσθετα κέρδη αντί για την βελτίωση της ίδρυψης της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια λογική και οι δημοτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν και λειτουργούν στην περιοχή και της πόλης και συνολικά της Κεντρικής Μακεδονίας, που η λογική αυτή του κέρδους που ακολουθούν στοχοποιήθηκε από τις κινητοποίησεις των κατοίκων, όπως έγινε πριν μερικά χρόνια στο Δήμο Δέλτα με αφορμή τη νέα τιμολογιακή πολιτική του Δήμου που έφερε σημαντικές αυξήσεις αλλά και το πρόβλημα της έλλειψης του πόσιμου νερού στη Δημοτική Ενότητα Αξίου. Η κατάσταση της αντιπλημμυρικής οράκης της πόλης επίσης συνεχίζει να είναι απελπιστική. Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας συνεχίζουν να βρίσκονται χαμηλά στην ιεράρχηση των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται. Την ίδια στιγμή, δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης μοιράζονται από το αστικό κράτος στους επιχειρηματικούς ομίλους για τη στήριξη της κερδοφορίας τους και των νέων επενδύσεων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Πρόκειται για πόρους που ο λαός θα πληρώσει είτε μέσω της φορολογίας των ανατιμήσεων και του πληθωρισμού, είτε μέσω των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που είναι προαπαιτούμενα για την επιταμίευση των δόσεων και αποτελούν το νέο υπερμνημόνιο. Μοναδική εξαίρεση χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η διευθέτηση των ρεμάτων της περιοχής στο Ρεόκαστρο, ενώ εκκρεμεί ακόμα η ολοκλήρωση βασικών αντιπλημμυρικών έργων που προέβλεπε το προηγούμενο Master Plan του πολεοδομικού της Θεσσαλονίκης, που εκπονήθηκε χρόνια πριν, το 2003, και έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από το 2015. Τέτοια είναι τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Λαχαναγοράς, για τα οποία υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο τον Αύγουστο του 2022 και δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2025,
αν όλα τα πράγματα θα πάνε καλά, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποσχόταν ουσιαστικά κορόιδευε για την καθυστερημένη ολοκλήρωσή τους μέχρι και το 2023, δηλαδή φέτος. Την ίδια στιγμή, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δρόμοι συνεχίζουν να μετατρέπονται σε ποτάμια, να παρασέρνονται άνθρωποι, να εγκλωβίζονται οδηγοί και επιβάτες σε οχήματα, να καταστρέφεται η λαϊκή περιουσία. Αποκορύφωμα αποτέλεσε ο νεαρός άνδρας που βρέθηκε νεκρός στο ρέμα Ξεροποτάμου στην Πολύκνη, το ρέμα που διασχίζει το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, αφού νωρίτερα έχει παρασυρθεί ως οδηγός στο όχημά του από τα ορμητικά νερά στη διάρκεια μιας έντονης βροχόπτωσης σε θέση που είχε διαμορφωθεί εδώ και χρόνια η Ιρλανδική διάβαση. Τραγική ηρωνία, όμως, αποτελεί η ύπαρξη μελέτης για την διευθέτηση και οριοθέτηση των αρημάτων της Πολύκνης από το 2002, που ως τότε δεν υλοποιήθηκε ποτέ στα έργα που προκρίνει, έμεινε και παραμένει στα σιτάρια μετά από 21 χρόνια, καθώς δεν είναι επιλέξιμη για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η βάρβαρη αυτή πραγματικότητα επιβεβαιώνεται και από το νέο επικαιροποιημένο αντιπλημμυρικό master plan, το οποίο ανακοίνωσαν πανηγυρικά η κυβέρνηση, η διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και άλλες δημοτικές διοικήσεις της πόλης. Ένα αντιπλημμυρικό master plan που δεν λύνει το ζήτημα της χρηματοδότησης των μελετών και των έργων σε καμία περίπτωση. Μένει ουσιαστικά στην παρουσίαση ορισμένων απαιτούμενων έργων και στην ιεράρχηση της σημαντικότητά τους, όμως με βάση τη λογική κόστους-όφελους. Το αν αυτά θα προχωρήσουν εξαρτάται από την οριμότητα των μελετών που ακόμα δεν υπάρχουν και την εξέβρεση της χρηματοδότησης. Βέβαια, μελέτες χρηματοδότηση για έργα που θα ωφελήσουν άμεσα το κεφάλαιο βρίσκονται και προχωρούν με fast-track διαδικασίες, όπως για παράδειγμα το flyover που έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρόδρομες εργασίες, έχουμε ξεκινήσει να τις βιώνουμε όλοι μας, μια κατασκευή που θα προχωρήσει με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή όσα προβλέπει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο με στόχο την υποστήριξη κυρίως των τουριστικών και εμπορικών επιχειρηματικών ομίλων. Επίσης αποτυπώνεται και η κοροϊδία όλων των παραπάνωτων, πανηγυρίζουν επίσης για έργα που πιθανά κάποια στιγμή θα υλοποιηθούν στο μακρινό μέλλον, όταν στο αντίστοιχο κείμενο αναφέρονται 123 αντιπλημμυρικά θέματα προς αντιμετώπιση εδώ για την περιοχή, για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων με υλοποίηση έργων και μελετών, τη στιγμή όμως που λειτουργούν στην πόλη μόνο δύο βασικά περιφερειακά αντιπλημμυρικά έργα, όπως η περιφερειακή τάφος Θεσσαλονίκης, ο ποταμός Δεντροπόταμος, ο κεντρικός άξονας του υδρογραφικού δικτύου της δυτικής πόλης. Ιδιαίτερα ο τελευταίος δέχεται πιέσεις καθώς είναι αποδέκτης αστικών λιμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη και λιπογόνο βιομηχανική δραστηριότητα στα δυτικά της πόλης. Μπορεί να πει κανείς ότι παραπάνω πιέσεις αποτελούν την εικόνα μιας συνολικότερης υποβαθμισμένης κατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής. Οι απατηλές υποσχέσεις για προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, για ανάπτυξη για όλους, δίκαιη και βιώσιμη όπως λένε, που προβάλλουν σχέδια όπως το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του παραλιακού μετώπου, καταρρέουν σαν κάρτινος πύργος όταν έρχονται αντιμέτωπα με την ίδια την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός. Μέρος αυτής της πραγματικότητας είναι το 5% των λιμάτων της πόλης που συνεχίζονται να απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ουσιαστικά στον Δεντροπόταμο και από εκεί στον Θερμαϊκό Κόλπο. Αιτία είναι το εν έτη 2023 ολοκλήρωτο αποχετευτικό σύστημα των χαμηλών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο δυτικός κλάδος του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού δηλαδή. Η κατασκευή του είναι ευθύνη του κράτους, ξεκίνησε το 2014 και διακόπηκε χωρίς να επανεκκινήσει, ενώ σχετικές υποδομές στην περιοχή με τις οποίες πρέπει να συνδεθεί είχαν καταστραφεί μερικώς κατά την κατασκευή του οδικού κόμβου K16. Μέρος της ίδιας εικόνας είναι η έλλειψη αποχετευτικού συστήματος σε αρκετούς οικισμούς της Υπαίθρου, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος από το κράτος, την περιφέρεια ή τους δήμους για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων της περιοχής. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου το 2021 έγινε γνωστό πως η αντίστοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας της Χαλάστρας στο Δήμο Δέλτα δεν λειτουργούσε από το 2013.
Την εικόνα συμπληρώνει η συνεχιζόμενη κακή κατάσταση στη λίμνη Πορώνια που αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο από την μελλοντική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του δυτικού τομέα που πρόκειται να κατασκευαστεί δίπλα στο κοιτά Μαυροράχης μέσα σε προστατευόμενη περιοχή. Έτσι επιβάλλει και πάλι η λογική κόστους ωφέλους της εμπορευματοποιημένης διαχείρισης αποβλήπτων σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν και ακολουθούν πιστά η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι. Είναι η ίδια στρατηγική που προωθεί την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανίας καύσης επικίνδυνων υγειονομικών και σχεδόν σίγουρα βιομηχανικών αποβλήπτων στη ΒΙΠΕ, στο Δήμο Δέλτα, με την άδεια και της ευλογίας της περιφέρειας. Είναι μέρος της κοινής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων που πρημοδοτεί τα κέρδη των ομήλων και προωθεί την καύση επεξεργασμένων αποβλήτων στο εργοστάσιο του ομήλου Τιτάν στην Ευκαρπία, που επιτρέπει στα ΕΛΠΕ και άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς ομήλους να ρηπαίνουν τον αέρα, το νερό, το έδαφος, να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους δίπλα σε οικισμούς, αγνώντας ακόμα και το κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της ιεράρχησης έργων με κριτήριο τα συμφέροντα των λίγων, τον ανταγωνισμό των ομήλων, τα κέρδη τους. Αυτά φέρουν τις καθυστερήσεις στην ικανοποίηση στοιχειωδών λαϊκών αναγκών και το αυξημένο κόστος που οι κυβερνήσεις και όμοιροι φορτώνουν ποικιλοτρόπως στον λαό. Όταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή ακόμα και απαραίτητων έργων γίνεται με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, επιλέγονται λύσεις και διαδικασίες που βασικά συμφέρουν τους κατασκευαστικούς και άλλους ομήλους που εμπλέκονται. Ο σχεδιασμός είναι ατελής, περιορισμένος, αποσπασματικός, καθώς δεν μπορεί να ξεφύγει από την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής και μια λογική που συχνά καταλήγει στο πάμε και όπου βγει. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο νόμος της κυβέρνησης, όπως ακούστηκε, για την εκ νέου διαμόρφωση της ρυθμιστικής αρχής. Με όχημα την αυστηρότερη εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό, τα απόβλητα και την ενέργεια, εντείνει την εμπορευματοποίησή τους, ενισχύει τον ρόλο των μονοπωλιακών επιχειρηματικών όμιλων και θεωρακίζει την κερδοφορία τους σε αυτούς τους τομείς. Έτσι, ενισχύονται και οι παράγοντες που στα πλαίσια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης αποτελούν τροχοπέδι για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισόρροπη παρέμβαση σε αυτό. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που ανικανοποιητές παραμένουν για ακόμα μια φορά οι κοινωνικές ανάγκες, το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής» χρειάζεται να γίνει πράξη με αγώνες που στοχεύουν στην άμεση υλοποίηση αναγκαίων τεχνικών έργων εξασφάλισης επάρκειας και ορθολογικής διαχείρισης του νερού, όπως για παράδειγμα στην επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού από τον Αλιάκμονα ή στη συντήρηση και αντικατάσταση του αγωγού στην Αραβουσό και άλλα, χωρίς συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις παραχώρησης που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία δασών, δασικών εκτάσεων, στην άμεση εξυγίανση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων και υποβαθμισμένων περιοχών που έχουμε τέτοιες αρκετές στην περιοχή μας, αποκλειστικά κρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών ευαίσθητων περιοχών και υλοποίηση των αντίστοιχων αναγκαίων έργων και μια σειρά άλλων διεκδικήσεων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ολοκληρωμένη ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού, όπως αποδείχθηκε και από την συγκεκριτική ομιλία, απαιτούν ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας που θα επιτρέψουν και αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού και παραγωγής των αναγκαίων μεγάλων έργων υποδομής. Αποτελούν τον λαό πρωταγωνιστή με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, το οποίο πρέπει να εκφραστεί και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, για να πάμε αλλιώς με την πηξίδα της κοινωνικής ανάγκης. Ευχαριστώ.